Ένας μικρός χαιρετισμός από τον πρόεδρο της ΕΟΕΣΑ, κύριο Βάνια Μαγόρου. Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω στους Παμπάφιους Μαθητικούς Αγώνες που διοργανώνει η ΕΟΕΣΑ ΠΑΦ, η Οργανωτική Επιτροπή. Σας καλώ να αγωνιστείτε με ήθος, αξιοπρέπεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς. Σας τυχαίο που είστε εδώ και συνδυάζετε τη μάθηση μαζί με τον αθλητισμό. Σας αξίζω συγχαρητήρια. Φίλοι, συνάδελφοι, καθηγητές φυσικής αγωγής, σας καλώ με εντυμότητα να ασκήσετε τα καθήκοντά σας, να είστε αξιοπρεπείς και δίκαιοι. Τέλος, καλωσορίζω την Διευθύντρια και την ευχαριστώ για την πρόσκληση, την κυρία Αναλένια, η οποία θα κάνει και την κήρυξη των αγώνων. Απλώς μια παρατήρηση, κυρία Αναλένια, ότι οι αγώνες αυτοί είναι αγώνες του Υπουργείου Παιδείας και όχι των καθηγητών φυσικής αγωγής. Σας ευχαριστώ. Κήρυξη των αγώνων από την Διευθύντρια του Γυμνασίου Αγίου Θεοδόρου, κυρία Αναλένια Χατζηευσταθίου. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ θερμά τα μέλη της Επιτροπής Αθλητικών Δραστηριοτήτων ΠΑΦΟΥ για την πρόσκληση και την τιμή που μου δίνεται και να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση. Μέσα στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες τις οποίες βιώνουμε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, τις πολεμικές σειράξεις που απειλούν την παγκόσμια ειρήνη, την πτώση των ηθικών αξιών, η διοργάνωση των Παμπάφιων Αγώνων Στίβου, Γυμνασίων και Λυκείων αναβιώνει το πνεύμα των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων για ειρήνη και συμφιλίωση, καθώς και την ιδέα του ΕΦ αγωνίζεστε. Οι αντίξωες συνθήκες, οι συνεχείς εγκλισμοί ή ακόμη και η νόσηση δεν πτώησαν και δεν σταμάτησαν τους αθλητές μας από την εξάσκηση και τον συνεχή αγώνα για αυτοβελτίωση. Τους συγχαίρουμε και τους ενθαρρύνουμε σε αυτήν την προσπάθεια. Συγχαρητήρια απευθύνουμε επίσης στους καθηγητές και προπονητές που στέκουν πάντα δίπλα από τους μαθητές μας. Με αυτές τις σκέψεις κηρύσσω την έναρξη των φετινών Παμπάφιων Αγώνων Στίβου, Γυμνασίων και Λυκείων και καλώ όλους να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και να επιδείξουν ήθος και αθλητοπρέπεια. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε την κυρία Βενιά Χαζηευσταθίου. Προχωρούμε στα αγωνίσματα. Πριν τα αγωνίσματα θα γίνει η ορκομοσία των αθλητών. Παρακαλώ, εγέρθητη. Την ορκομοσία θα κάνει η μαθήτρια του Γυμνασίου Αγίου Θεοδωρού, Ισαμπέλα Ροσέτη. Δεξί χέρι προς πάνω, παρακαλώ. Ορκιζόμαστε ότι προσελθούμε τους αγώνες για να συναγωνιστούμε γενικά και σύμφωνα προς τους κανονισμούς και ότι η συμμετοχή μας σκοπεί στην επίδειξη φωτικού πνεύματος για την τιμή της πατρίδας και την δόξα του αθλητισμού. Ευχαριστούμε την Ευχαριστή τα χέρια ψηλά, λοιπόν, θα κάνω μια φωτογραφία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα αγωνίσματα. Thank you.
Δίνεται η εκκίνηση στον δρόμο 80 μέτρων με εμπόδια, θηλαίων. Να βγάλουν τα εμπόδια σε λίγο το αγώνισμα των 300 μέτρων. Επαναλαμβάνω, οι αθλητές και οι αθλήτριες των 300 μέτρων να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Επαναλαμβάνω, το επόμενο αγώνισμα δρόμων είναι τα 300 μέτρα. Αθλητές και αθλήτριες να περάσουν στο γήπεδο. Ακόντιο Θηλαίων, τα κορίτσια του Ακοντίου μαζί με τον έφορο για έλεγχο δελτίων υγείας και σφαιροβολία Θηλαίων. Τα κορίτσια της σφαίρας επίσης να έρθουν στο γήπεδο και να πάνε στον χώρο της σφαιροβολίας. Επίσης, σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει και ο Thank you.
Δίνεται η κίνηση στον δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια αρένα. Παρακαλώ προσέχετε από τους διαδρόμους, δίνεται η κίνηση. Al baño esto con la cara, hay que...
Την απονομή θα κάνει ο κύριος Σαββάκης Νεοφύτου, πρώην συνάδελφος και προπονητής στο Γυμναστικό Σύλλογο Γόρυβο. Και πρώην πρόεδρος της ΕΟΕΣΑ. Αποτελέσματα στο δρόμο 300 μέτρων αρένων. Πρώτος Αντωνίου Κυριάκος Αγίου Θεοδόρου. Δεύτερος Μιχαλίδης Μιχάλης Γυμνάσιο Γεροσκήπου και τρίτος Χαραλαμπίδης Άγγελος της Θεοσκέπαστης. Οι ειδικητές να έρθουν εδώ στην γραμματεία για την απονομή. Άγγελος came third. Σφαιροβολή Αθηλαίων, απονομή. Τρίτη, Κυριάκο Κλειό, Νικολαίδιο Γυμνάσιο. Δεύτερη, Σταυρινίδου Ανδριάννα, Αποστόλου Ανδρέα Έμπας. Και πρώτη, Τσέιλορ Μέρι, Γυμνάσιο Αγίου Θεοδόρου. Δρόμος 300 μέτρων Θηλαίων. Τρίτη, Δημοπούλου Συνοβία Αγίου Θεοδόρου. Δεύτερη, Φιλίππου Δήμητρα, Γυμνάσιο Αγίου Θεοδόρου. Και πρώτη, Ιχιάκα Τσίσον Γκρέις, του Αποστόλου Παύλου. Δρόμος 300 μέτρων αρένων. Τρίτος, Χαραλαμπίδης Άγγελος, Γυμνάσιο Θεοσκέπαστης. Δεύτερος, Μιχαηλίδης Μιχάλης, Γυμνάσιο Γεροσκήπου. Και πρώτος, Αντωνίου Κυριάκος, Γυμνάσιο Αγίου Θεοδόρου. Δρόμος 100 μέτρα με εμπόδια αρένων. Αποτελέσματα. Πρώτος, Κυριακίδης Κωνσταντίνος Αποστόλου Παύλου. Δεύτερος, Κεδαρίτης Ιάκωβος Γυμνάσιο Γεροσκήπου. Και τρίτος, Γιάνγκου Ανδρέας της Θεοσκέπαστης. Οι τρεις νικητές στον χώρο της γραμματείας για την απονομή. Παρακαλώ. Να
παραλάβω ότι το επόμενο δρομικό αγώνισμα είναι τα 300 μέτρα ρένων και θηλαίων. Παρακαλώ τους αθλητές και τις αθλήτριες να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Αγωνισμός θηλαίων αποτελέσματα. Πρώτη, Χαραλάμπους Αγγέλα, Πόλη Χρυσοχούς. Δεύτερη, Χερουβή Μυρίνη, Γεροσκήπου. Και τρίτη, Κουρίδη Ερμιώνη, Αποστόλου Παύλου. Οι αθλήτριες να έρθουν στον χώρο της γραμματείας για την απονομή. Απονομή επάθλων στον δρόμο 80 μέτρων με εμπόδια θηλαίων. Τρίτη, Χαραλάμπους Ελένη της Θεοσκέπαστης. Δεύτερη. Δεύτερη, Νεοφύτου Στέφανη. Αποστόλου Ανδρέα Έμπας. Και πρώτη, Πισάρα Χάρης, Γυμνασίου Αγίου Θεοδόρου. Δρόμος με 100 μέτρα με εμπόδια ρένων, απονομή. Τρίτος, Γιάνγκου Ανδρέας, Γυμνάσιο Θεοσκέπαστης. Δεύτερος, Κεδαρίτης Ιάκωβος, Γυμνασίου Γεροσκήπου. Και πρώτος, Κυριακίδης Κωνσταντίνος, Αποστόλου Παύλου. Αγωνισμός θηλαίων απονομή. Τρίτη, Κουρίδη Ερμιώνη Αποστόλου Παύλου.
Δεύτερη, Χερουβίν Ειρήνη, γυμνάσιο Γεροστήφου. Και πρώτη, Χαραλάμπους Αγγέλα, πόλη Χρυσοχούς. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Λένια Χατζηστασίου για τις απονομές. Τελευταία κλίση για τον δρόμο των 300 μέτρων φιλέων και αρένων. Επαναλαμβάνω, τελευταία κλίση για τον δρόμο 300 μέτρων φιλέων και αρένων. Αυτή την ώρα διεξάγεται ο ακοντισμός αρένων, το μήκος φιλέων και η σφαιροβολία. Απονομή στον δρόμο 80 μέτρα φιλέου γυμνασίου. Τις απονομές θα κάνει ο πρόεδρος του Πορείου, κύριος Δήμος Καλλινίκου. Τρίτη, Ζαφυρούλη Ήρα Γεροσκήπου. Δεύτερη, Άντσον Ρέμι Ιντσερνάσιονα Σκούλ. Και πρώτη, Μοσέτη Ιζαμπέλα, γυμνάσιο Μακεδονία. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καλλινίκου.
Για να θυμίσουμε ξανά ότι οι δύο πρώτοι νικητές στους περιφερειακούς αγώνες παίρνουν πρόκριση για τους πανκύπριους αγώνες. Παραλαμβάνω, οι δύο πρώτοι νικητές στους περιφερειακούς παίρνουν πρόκριση για τους πανκύπριους αγώνες. Οι πανκύπριοι αγώνες των γυμνασίων θα διεξαχθούν 12 του Απρίλιου στη Λεμεσό. Η εγκύκλειος θα έρθει σε λίγες μέρες, υπάρχουν τα ημερομηνίες στον προγραμματισμό του Υπουργείου. Μια στεραγίνη! Τελευταία κλίση για την δισκοβολία φιλέων που θα διεξαχθεί πρώτη. Τελευταία κλίση ξεκινά το αγώνισμα της δισκοβολίας. Επίσης, τελευταία κλίση για τον μικρό φιλέο και αρένα ξεκινά το πρώτο αγώνισμα. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται και το ίσως στον αρένα. Είχαμε 9.75 και την κλάση του μήνα. Οι αθλητές των φιλίων μέτρων. Διαδρόμους. Των 300 μέτρων μόλις ολοκληρώθηκε, θα ακολουθήσουν οι δρόμοι των 150 μέτρων. Αθλητές και αθλήτριες θα πάνε στο χώρο του αγωνίσματος για έλεγχο δελτίων υγείας από τον εύχορο.
πρώτος ο πρώτος. Εγώ πρώτος θα λέει κάμπο. Εγώ δεν είμαι τσίπρα. Είμαι τσίπρα, δεν είναι. Τρόμος 150 μέτρων αρένων. Σε λίγο δίνεται η κίνηση. Παρακαλώ, ελευθερώστε διαδρόμους. Η βοηθή παρακαλώ να μην είναι μέσα στους διαδρόμους, διεξάγεται αγώνισμα 150 μέτρων. Οι αθλητές των 80 μέτρων αρένων και φιλέων μπορούν να κατεβούν στο γήπεδο για να ετοιμαστούν για το αγώνισμα τους. Οι αθλητές των 80 μέτρων αρένων και φιλέων φτάνει να μην εμποδίζουν στις διαδρομές, παρακαλώ, να κατέβουν στο γήπεδο. Αποτελέσματα στον δρόμο 150 μέτρα φιλέων. Πρώτη, Σαμπορίδου Βικτόρια, Γυμνασιολογίου Θεοδόρου. Δεύτερη, Γρηγορή Μπίσα Γεροσκύπου και τρίτη, Κυριακίδου Σοριάννα Αποστόλου. 150 μέτρα φιλέων. Εξάγεται αυτή τη στιγμή. Ελευθερώστε τους διαδρόμους, παρακαλώ. Έλα, Τζαφή! Έλα!
Επίσης δεύτερος, Λεωνίδου Κωνσταντίνος, Γυμνάσιο Πολεμίου. Και πρώτος, Καρατσαουσίδης Γιώργος, Γυμνάσιο Θεοσκεύαστη. Μείνετε πάνω, μείνετε πάνω στην απονομή, παρακαλώ. Ευχαριστούμε την κυρία Κέλλη για την απονομή. Σε λίγο η εκκίνηση για τα 1000 μέτρα των αρένων. Διεξάγεται το τριπλούν και η δισκοβολία. Μετά τα 1000 μέτρα, το επόμενο δρομικό αγώνισμα είναι τα 600 μέτρα. Θα καλέσουμε σε λίγο τους αθλητές να μπουν μέσα. Δίνεται η κίνηση για τον δρόμο 1000 μέτρων αρένων. Παρακαλώ, ελευθερώστε διαδρόμους, παρακαλώ. Δεν θα τα βρει,
Δόθηκε η εκκίνηση στον δρόμο φιλίου με τον Ανέλη Παρακαλώ, ελευθερώστε τους διαδρόμους. Έλα, Ιουσέλ! Αποτελέσματα στο δρόμο 1000 μέτρων Θηλαίων. Πρώτη, Παναγιώτου Στέλλα, Αποστόλου Ανδρέα Έμπας. Δεύτερη, Μιγελίδη Έμιλη Αγίου Θεοδόρου. Και τρίτη, Ταλίθα Σάροξ Ασπάιρ British School. Οι τρεις πρώτες νικήτριες να έρθουν εδώ για την απόρροφη των 1000 μέτρων. Θηλαίων, Μικελίδη, Ταλίθα και Παναγιώτου Στέλλα, παρακαλώ να έρθουν εδώ για την απονομή. Την απονομή θα κάνει συνάδελφος Παναγιώτα Πατέρα. Απονομή στον δρόμο 1000 μέτρων Θηλαίων. Ταλίθα, Μικελίδη και Παναγιώτη, παρακαλώ εδώ στην απονομή. Τρίτη, Ταλίθα Σάροξ Ασπάιρ British School. Δεύτερη, Μικελίδη Έμιλη Αγίου Θεοδόρου.
Και πρώτη, Παναγιώτου Στέλλα Αποστόλου Ανδρέα μας. Ευχαριστούμε την κυρία Πατέρα για την απονομή. Κλήση για το αγώνισμα των 600 μέτρων αρένων και φιδέων. Παρακαλώ οι αθλητές και αθλήτριες να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. 600 μέτρα αρένων και φιδέων. Αθλητές και αθλήτριες να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Διεξάγεται αυτή τη στιγμή η δισκοπολία ανάση ύψους και τριπλού. Τελευταία! Δεύτερος ήταν ο Μούσκος Γιώργος του Άγιου Θεοδόρου και τρίτος ο Λένων Νικόλας του Αποστόλου Παύλου. Περιμένετε, δεν έγινε απονομία ακόμα. Κατεβείτε κάτω, παιδιά.
Λοιπόν, τις απονομές θα κάνει η κυρία Χαπιαουρίδου Σίλβια. Τρίτος, Λένον Νικόλας του Αποστόλου Παύλου. Δεύτερος, Μούσκος Γιώργος του Αγίου Θεοδόρου. Και πρώτος, Τσάκος Διονύσιος της Εωσκεύαστης. Δεν πιστεύω τα σκουπίδια αυτά. Αλεξάνδρα, πού είναι? Απονομής του Άλμας Μήκος Φιλέων. Τρίτη, Καραλάμπου Σαλίνα Σιμώνη Αποστόλου Παύλου. Δεύτερη, Θεοδόρου Αλεξάνδρα της Γεροσκήπου. Και πρώτη, η Καρακλείδου Μαρία του Γυμνασίου Αγίου Θεοδόρου. Σε λίγο ξεκινά το άλμα εις μήκος αρένων και τα 150 αρένων και φιλέων. Διεξάγεται το αγώνισμα του αγωνισμού και εις φεροπολή. Ευχαριστούμε την καφετέρια BK για την προσφορά καφέ και στους σημερινούς αγώνες. Και τρίτη,
Σοκράτου με οφίτα. Να μην την ξεχάσετε. Ναι. Στην πρώτη θέση, Αλέξη Μαρία Μαγδαλίνη. Μπορεί, μπορεί, μάχη μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαρά και τον φίλο για την ευκαιρία. Ευχαριστούμε.